χώρο του Πανεπιστημίου και τον καταλαμβάνουν, παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν πειθαρχικές συνέπειες. Δηλαδή τι συνέπειες? Οι συνέπειες προβλέπονται από τον νόμο, οι κυρώσεις ποιες είναι. Δεν θα μπούμε στη συζήτηση αυτή τώρα, αλλά θεωρώ ότι η συμπεριφορά αυτή είναι παράνομη και ότι θα έχει συνέπειες. Ο κύριος Τριγάζης, αν δεν κάνω λάθος, αρνείται ότι έχουν κάνει κατάληψη. Για πέστε μας, κύριε Τριγάζη, τι γίνεται, πέστε μας τα πράγματα. Όταν... Θα σας πω το εξής. Καταρχήν, να πω δύο κουβέντες. Ναι. Καταρχήν, δεν είμαστε μπουλούκοι που είπε ο κύριος Πρίτανης. Ήμασταν εχθές εδώ οι εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο που δουλεύουμε πολλά χρόνια. Στηρίζουμε το Πανεπιστήμιο, είμαστε επώνυμοι και οι φοιτητές. Και οι βουλευτές ήρθαν να συμπαρασταθούν. Με αυτή την έννοια, μπουλούκι και προσβλητικό τέτοιο χαρακτηρισμό από τον κύριο Πρίτανη είναι απαράδεκτος και τον επιστρέφουμε. Μάλιστα. Με αυτή την έννοια. Δεύτερον, το Πανεπιστήμιο. Τώρα, αν ήταν υπάλληλοι, κύριε Φορτσάκη, αν ήταν υπάλληλοι του Πανεπιστημίου, όπως λέει ο κύριος Τριγάζης, που είναι και πρόεδρος του Συνόδου. Δεν ξέρω ποιοι ήταν, διότι δεν έχουμε έλεγχο. Και θα πω στον κύριο Τριγάζη ότι. Κατά τρόπο περίεργο, μόνο βουλευτές μια συγκεκριμένη παρατάξεω ήρθαν. Δεν είναι βουλευτές άλλων παρατάξεων. Μα, για συνεχίστε, κύριε Τριγάζη. Δεν θα πούμε σε διάλογο. Εμείς πάντως διακρίσεις σε παρατάξεις δεν κάνουμε. Ο κύριος Φορτσάκης σε διαταταγμένη υπηρεσία. Λοιπόν, κύριε Τριγάζη, δύο λεφτά. Δεν θα κάνουμε άλλο διάλογο. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κύριε Τριγάζη, πείτε μου κάτι. Εσείς τι καταγγέλλετε, ότι κλειδώνουν τις πόρτες? Ότι κάνουν έλεγχο και ότι σας κλείδωσαν έξω, μέσα. Μια εβδομάδα, ναι, το Πανεπιστήμιο Αθήνα στο κεντρικό το εξωτερικό κτίριο ήταν κλειδωμένο και ήταν υπό την εποπτεία ο περιβάλλον χώρος των δυνάμεων καταστολής. Περιμένετε. Πριν εσείς στις αρχές, πέρσι, μισό, ένα. Κύριε Τριγάζη, και αυτό τον καταγγέλλετε. Δεν μπορεί το Πανεπιστήμιο να είναι κλειδωμένο και να μην μπορεί να μπαίνει και να βγαίνει κανένας. Σωστό είναι αυτό? Και δεν μπορεί οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στις υπηρεσίες, να μπαίνουν μέσα και να κλειδώνονται και να ξεκλειδώνονται μετά το πέρας του ωραρίου τους. Ωραία. Γιατί αυτό θυμίζει Μπαγκλαντές. Συμφωνούμε. Και τις γυναίκες εκείνες που τις είχαν κλειδώσει και πριν λίγο καιρό κάηκαν. Συμφωνούμε. Πέρσι δεν είχατε κλείσει εσείς τους χώρους τους πανεπιστημιακούς με αλυσίδες και δεν μπορούσε να μπει και να βγει κανένας? Γιατί ήταν διαφορετικό πράγμα? Εμείς είχαμε απεργία, κύριε Ελληνίδη. Άρα υπάρχει το αγωνιστικό κλείσιμο που είναι καλό και το κρατικό κλείσιμο, το πριτανικό που είναι κακό. Να σας πω. Και το αγωνιστικό χτίσιμο, όχι μόνο το κλείσιμο. 97 μέρες, παρακαλώ πολύ να με ακούσετε. Σας ακούμε. Λοιπόν, 97 μέρες είχαμε απεργία. Γιατί είχαμε απεργία? Όχι, θα καθόντουσαν να τους απολύουνε. Και να μην γίνεται τίποτα. Δεν κατάλαβα. Δεν μπορούμε να είναι και το ύφος εξουσίας τώρα. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, κύριε Τσουκαλά. Ποιος είπε, ρε Κωστό? Είπα εγώ. Ναι. Μήπως παράκουσες μάλλον. Για όλο χρόνο είστε, κύριε Τριγάζη. Για όνομα του Θεού. Είπα εγώ. Δεν έχω πει ότι καλή ζωή μου. Έκανα. Παρακαλώ, γιατί είμαι σε δυσμένη θέση. Δεν είστε σωστό, κύριε Τριγάζη. Ποτέ δεν απευθύνω. Λοιπόν, κύριε Τριγάζη, μας ακούτε? Σας ακούω, ναι. Ολοκληρώστε. Λέμε, ναι, λοιπόν. Συγγνώμη, καταρχήν να ρωτήσω κάτι, κύριε Τριγάζη. Είσαστε πρόεδρος του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού. Απλώς για να ξεκαθαρίζουν και οι τηλεδιατές που μας ακούνε. Εσείς, από θέμα αρχών, αποδέχεστε κάποια διαδικασία ελέγχου κάποιου που μπαίνει μέσα σε ένα πανεπιστημιακό χώρο ή όχι? Δηλαδή, εγώ α πούμε άσχετος, αν έρθω στο Πανεπιστήμιο να μπω μέσα, αποδέχεστε ότι πρέπει κάποιος να υπάρχει στήριξη να μου πει πού πάτε, κύριε, τι θέλετε? Μα υπήρχε αυτό το πράγμα. Όχι, λέω, αυτό το αποδέχεστε? Αυτό το πράγμα, η φύλαξη υπήρχε. Τη φύλαξη και τους φύλακες τους κατάργησε πέρσι η κυβέρνηση και τους απόλυσε. Σύμφωνοι, άλλο λέω τώρα. Το αποδέχεστε αυτό? Γιατί σας λένε μερικοί ότι δεν το αποδέχεστε ούτε αυτό. Ποιος τον τόπο αυτό? Έτσι λέγεται, ότι είσαστε εναντίον οποιασδήποτε φύλαξη. Δεν κάνουμε αυτή την κουβέντα. Το ρωτάω για να μην σας συκοφαντούν και για να ξεκαθαρίσουμε τι λέτε εσείς. Εμείς είμαστε εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο. Σας ξαναρωτάω, ο κύριος Καραγκούνης, ο οποίος δεν είναι βουλευτής, είναι, ας πούμε, πες ότι είναι ένας άσχετος. Ένας φοιτητής. Ένας φοιτητής, τίποτα. Μπορεί να έρθει να πει μέσα, δεν πρέπει να υπάρχει κάποιο στοιχειώδης, ας πούμε, κάποιο στοιχειώδης έλεγχος, πού πάει ο Καραγκούνης, τι κάνει και τι ζητάει? Να σας πω,
αυτό το πράγμα γινόταν όλα τα χρόνια. Τι, ανακαλύψαν την Αμερική κάποιοι τώρα. Ότι δεν γινόταν. Ωραία, εντάξει, θα γίνεται και τώρα. Όλα τα χρόνια αυτό γινόταν. Όταν λέτε γινόταν, εννοείται ότι υπήρχε έλεγχο ή ότι δεν υπήρχε. Για σιγάρε, παιδιά, να συνεννοηθούμε με τον πρόεδρο. Εσεί λέτε ότι υπήρχε έλεγχο, γιατί εμεί όποτε. Βεβαίω υπήρχε. Υπήρχε ένα έλεγχο. Τι δεν υπήρχε και εμεί διαμαρτυρόμαστε. Άρα ο Πρίτανη τι άλλο προσπαθεί να κάνει τώρα. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Αθήνας, δεν ξέρω γιατί, νομίζει ότι μπορεί να βάλει στο δημόσιο πανεπιστήμιο άλλα πρότυπα αυταρχισμού και αστυνομοκρατίας. Αυτά στο ελληνικό πανεπιστήμιο δεν περνάνε. Να μην ξέρουμε ποιο μπαίνει δηλαδή μέσα στο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι το κύριε Τριγάζη. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε ποιο μπαίνει. Αν έρθω εγώ λοιπόν με μια μολότοφ ή έρθω με μπαστούν και αρχίζω και σπάω όλε τι αίθουσε, να μην ξέρετε ποιο είμαι. Είναι έτσι, βρε Κώστα. Μα τώρα αυτό μα λέει ο κύριο Τριγάζη. Δεν λέω γιατί δεν είναι. Μην παρακαλώ. Διότι αυτό μα λέει ο κύριο Τριγάζη. Σε ρωτάνε, πού πα, ποιο γραφείο πα. Ποιο σε ρωτάει. Πού δεν υπάρχει. Πήγαινε δηλαδή. Μα σου λέει ότι δεν πρέπει να είναι τέτοιο κύριο Τριγάζη. Αυτό σου λέει. Πρέπει να έχει δηλαδή απέξω αυταρχικό το λέει ότι είναι αυταρχικό το να ξέρουμε τι κάνει ο κύριο. Καραγκούνης που μπαίνει με μια μολότοφ μέσα στην αίθουσα του Πανεπιστημίου. Σου λέει δεν πρέπει. Αυτές οι υπερβολές, ηλεκτρικές υπερβολές για να δικαιολογήσουν καταστάσεις αυταρχισμού. Για δείτε τι έχει γίνει στη φιλοσοφική, δείτε τι έχει γίνει στο Πολυτεχνείο, δείτε πόσο έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός όταν κάηκαν τα πανεπιστήμια. Τρία χρόνια στο Πανεπιστήμιο και ξέρω τι γίνεται. Να σεβαστούμε λίγο τα λεφτά του φορολογουμένου. Τρία χρόνια στο Πανεπιστήμιο, ξέρω τι γίνεται. Η λογική του μπάχαλου τέλειωσε, κύριε Τριγάζη. Άντε όλα στον αέρα. Να σας πω κάτι. Αντιδράτε πάρα πολύ και ο καθένας κρίνει. Για αυτή την ιστορία, το να υπάρχει ιδιωτική φύλαξη του πανεπιστήμιου ή να μην υπάρχει. Έτσι. Να φέρει security δηλαδή στην πόρτα. Αυτό. Εσείς αντιδράτε. Άλλοι λένε καλό θα το κάνει, εν πάση περιπτώσει. Αντιδράτε πάρα πολύ, έχετε μπει μέσα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κατάληψη, ναι ή όχι. Είναι ανοιχτή η πόρτα, οι υπηρεσίες λειτουργούν κανονικότατα. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν λειτουργούσαν. Σήμερα λειτουργούν κανονικότητα και ομαλά. Ωραία, πείτε μου κάτι σας παρακαλώ. Είδα ότι κάνετε λοιπόν μεγάλη φασαρία, κινητοποίηση, πάτε, έρχονται βουλευτές, κατεβαίνουν εργαζόμενοι για να σταματήσετε αυτό το πράγμα. Το χάλι που είχε η φιλοσοφική την περασμένη εβδομάδα. Το έδειξε κάτι. Κάτι ρε γαμώτο. Δηλαδή, αναγκαστήκαμε εμείς και στέλναμε. Άστο τώρα και εσύ, κύριε Καραγκούνη, να τελειώσουμε τη συζήτηση. Ναι, συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εντάξει, δείχνεις μια ευαισθητοποίηση, μην έχεις σεκιουριτά στην πόρτα. Ότι η φιλοσοφική ήταν γεμάτη σκουπίδι μέχρι εκεί πάνω. Γιατί δεν έκανες κάτι. Γιατί δηλαδή δείχνεις μια ευαισθησία φοβερή, εσύ και οι βουλευτές και οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι και οι διοικητικοί. Γι' αυτό και στο άλλο λες, δεν βαριέσαι, δεν χάλεσαι ακόμα. Όχι, να τα βάλω τα πράγματα στη σειρά. Γιατί η κατάσταση από την άποψη της φύλαξης που θα έπρεπε να δει η Βρετανική αρχή πώς θα αντιμετωπίσει το θέμα είναι γιατί το προσωπικό καθαριότητας δεν υπάρχει. Οι security που λέτε ήρθανε για να αντικαταστήσουν το προσωπικό φύλαξης που το απολύσανε πέρσι. Αυτά τα πράγματα δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε, να πούμε... Ότι εμάς μας απολύεται. Με το άλλο όμως, τώρα, κύριε Τριγάζη, να υπάρχει έλεγχο ή να μην υπάρχει. Το προσωπικό φύλαξη. Αυτή είναι δυνατόν εκείνη η κουβέντα. Με συγχωρείτε, θέλω λίγο να καταλάβω. Έχει κατάληψη το κτίριο, γιατί δεν το διευκρίνησα. Λειτουργούν κανονικά οι ένα λεπτό, κύριε Τριγάζη. Όχι, εντάξει, το κτίριο είναι ανοιχτό. Είστε σε κατάληψη. Το κτίριο είναι ανοιχτό, οι υπηρεσίες λειτουργούν κανονικά, η πόρτα είναι ανοιχτή. Δηλαδή δεν έχει κατάληψη. Είμαστε στο σπίτι μας, εκεί που δουλεύουμε. Εδώ δουλεύουμε, 30 χρόνια δουλεύω εγώ. Εντάξει, και είμαι εδώ. Μην έχετε μια τέτοια, μην κυπήσετε το χώρο, είστε στο σπίτι σας. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Όχι, δεν είναι αυτό. Θέλω να ξέρω αν είστε σε κατάληψη. Αν ένα δημόσιο κτίριο έχει καταληφθεί. Αυτό με ενδιαφέρει. Όχι, είναι ανοιχτό κανονικά. Στα γραφεία τους πάνε οι άνθρωποι. Κύριε Φορτσάκη, έτσι είναι. Είμαστε στο σπίτι μας. Ή δεν πάνε στα γραφεία τους, δεν μπορούν να πάνε. Μισό λεπτό, κύριε Πρίτανη. Πάνε στα γραφεία τους οι συνάδελφοι όλοι. Οι καθηγητές, το προσωπικό, οι καθηγητές, το διδακτικό προσωπικό μπαίνουν στα γραφεία τους. Εδώ έχει γραφεία η υπηρεσία του Πανεπιστημίου στο κεντρικό φύλλο. Είναι υπηρεσία, είναι τα γραφεία. Κύριε Φορτσάκη, έτσι είναι. Και όλοι πάνε άνετα. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Κύριε Πρίτανη. Κύριε Πρίτανη. Θα σας παρακαλέσω. Πρέπει να φύγω. Κύριε Πρίτανη. Έτσι είναι που τα λέει ο κύριος Τριγάζης. Όχι. Το κτίριο αυτή είναι σε κατάληψη. Βρίσκονται μέσα οι υπάλληλοι με το θέλω και τους καλώ να αποχωρήσουν. Τα μέτρα που έχουν επιβληθεί θα τηρηθούν.
Δηλαδή. Δεν πρόκειται, κύριε Φορτσάκη, να τηρηθούν. Δεν πρόκειται, γιατί είναι αυταρχικά. Φύγουν συνταγματικά δικαιώματα. Ωραία. Θα πήγατε στη δικαιοσύνη και θα τα ακυρώσετε. Κάνετε αυτό που θα πρέπει ο νόμος για την προστασία του πολίτη. Μισό λεπτό. Ο κύριος Πρίτανη, βοηθήστε μας. Με νόμο μας απόλυσαν πέρσι. Με νόμο μας απέλυσαν πέρσι. Από το κτίριο. Η επίθεση του νόμου για να μας απολύουν. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, θα σας παρακαλώ. Κύριε Πρίτανη, βοηθήστε μας να καταλάβουμε κάτι. Ο κύριος Τριγάζης λέει ότι οι υπάλληλοι είναι στις θέσεις τους στα γραφεία και τα γραφεία λειτουργούν. Εσείς λέτε ότι. Επαναλαμβάνω ότι οι υπάλληλοι δεν είναι στη θέση τους, διότι μέσα στο κτίριο κατοικούν, θα εκπαιδεύουν από χτες το απόγευμα άτομα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη διοίκηση του Πανεπιστημίου Κεντρική. Ο κάθε υπάλληλος έχει τη θέση του. Μάλιστα, κατάλαβα. Κύριε Τριγάζη, είναι έτσι, υπάρχουν και άλλα άτομα μέσα. Το ότι είσαι υπάλληλος ενός στο προάβλιο χώρο είμαστε. Ναι, υπάρχουν και άλλα άτομα μέσα στο προάβλιο. Δεν έχετε κανένα λόγο να είστε. Στο προάβλιο χώρο υπάρχουν διοικητές. Να σας αφήσω. Ευχαριστούμε, κύριε Πρίτανη. Ποιος είναι στο προάβλιο χώρο? Φοιτητές. Φοιτητές, γιατί στο πανεπιστήμιο είναι οι φοιτητές θα είναι. Ποιοι θα είναι? Ναι. Μάλιστα. Εσάς τώρα η βασική αντίθεση που κάνετε την κατάληψη είναι η εγκατάσταση σεκιουριτάδων. Να καταλάβω. Όχι μόνο αυτό. Όταν κλειδώνανε τους ανθρώπους για μία εβδομάδα. Και εσείς τους κλειδώσατε για 70 μέρες. Εμείς κάναμε την απεργία, υπερασπιζόμασταν τη ζωή μας. Αυτό σου λέω. Ότι λοιπόν όταν κλείνεις εσύ είναι καλό, όταν κλείνει ο άλλος είναι αυταρχικό. Τι θα έπρεπε να κάνουμε όταν μας απολύανε, να πούμε περάστε, απολύσαμε. Εγώ δεν λέω, απλώς δεν λέω, υπάρχει ένα κλείσιμο, δεν έχει δυο κλεισίματα κύριε μου. Εκεί αυτό λέτε, να μας απολύσουν και αδιαμαρτύρεται να το δεχθούμε. Γκρεμίστε τα πανεπιστήμια, διαλύστε τα όλα. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση. Να σας πω κάτι κύριε Καραγκούνη, την ίδια στιγμή που γίνεται όλη αυτή η βασαρία όμως, διότι εγώ λέω ότι κακώς το κλείνουνε, κακώς οι διοικητικοί είχαν κλείσει το πανεπιστήμιο. Το προηγούμενο διάστημα έχω δύο πανεπιστήμια. Έχω μια κόρη και έναν ανιψιό που προχθές η κόρη μου πήγε να κάνει μάθημα και λέω καθηγητής, με συγχωρείτε, με 500 άτομα στο αμφιθέατρο, εκ των οποίων τα 300 όρθια εγώ δεν κάνω μάθημα και φεύγει. Και εχθές στην ΑΣΟΕ μπαίνει καθηγητής και λέει, με συγχωρείτε, με 400 άτομα, εκ των οποίων 200 κάτω και 200 όρθια δεν μπαίνω και πάλι φεύγει. Δηλαδή, δεν είναι και καμιά καλή κατάσταση. Δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό. Αν θα θέλουμε να είχαμε καλύτερες και περισσότερες αίθουσες, αν με ρωτάτε προσωπικά, γιατί εμείς ακόμα λέμε τόσα χρόνια ότι πρέπει να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, να έχουμε καλύτερη παιδεία. Να έχουμε και περισσότερα πανεπιστήμια. Ότι υπερασπιζόμαστε για ένα τρομερό πράγμα. Βεβαίως, κύριε Καμπουράκη, εκεί είχαμε πάντα μια αντίθεση. Σε όλα. Όχι σε όλα. Λοιπόν, αυτό μπορεί να κάνουμε μεγάλη κουβέντα. Όχι να φτάσουμε και στο άλλο σημείο να διαλύσουμε τελείως τα πανεπιστήμια. Σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, και θέλω να κάνουμε λοιπόν, και ένα σχόλιο. Θα τα πούμε από κοντά. Θα δούμε μέρα για διάλειμμα. Η απαξίωση των δημόσιων πανεπιστημίων για να έρθουν ιδιωτικά. Αυτό είναι ο στόχο. Κύριε Καμπουράκη, παρακαλώ, διάλειμμα.